Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτήν την Τρίτη μαζί σας και ο σκύλος που είδατε στο βίντεο ήταν ο Vox, ο σκύλος που είχαμε την προηγούμενη φορά όταν παρουσιάσαμε την φυλή των Rottweiler. Τότε είχαμε μαζί μας και ένα κουταβάκι, όποιοι θυμάστε, τον Gun, που τον έχουμε και απόψε μαζί μας, μαζί με τον εκπαιδευτή σκύλων και επίσημο βοηθό επιθέσεων, τον Σάκη τον Κόνση, που ήρθε κατευθείαν από τη Γερμανία, να πω. Κατευθείαν από τη Γερμανία. Ναι, εντάξει, στο περίπου. Στο περίπου, ναι. Υπερβάλλω λίγο έτσι για να φτιάξω το κλίμα. Ναι, ναι, ναι. Τι λένε στη Γερμανία, η Φράου Μέρκελ τι λέει. Η Φράου Μέρκελ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι λέμε εμείς και τι κάνουμε. Αλλά δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι Γερμανοί τι λένε αλήθεια. Δεν είναι καλά για μας. Ο περίγυρος δηλαδή εκεί. Οι απλοί Γερμανοί τι λένε. Δεν μας έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Αλήθεια, ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει πολύ από το κύρος μας που είχαμε προηγουμένως. Αλλά τι να κάνεις, πολιτική είναι. Ναι, δεν μιλάω για το πολιτικό κομμάτι, ρε παιδί. Μόνο εκεί βασίζεται όλη η αντίδραση. Εσύ που ήσουν πολλά χρόνια στη Γερμανία, σε βλέπουν διαφορετικά. Εγώ δεν έχω προβλήματα. Όσοι βρισκόντουσαν από παλαιότερα χρόνια εκεί δεν έχουν κάποιο θέμα. Οι καινούργοι που έρχονται. Είμαστε όλοι τεμπέληδες. Όχι μόνο αυτό. Και η αντιμετώπιση είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημη. Ναι. Και στο επαγγελματικό κομμάτι και στην αναζήτηση κατοικίας και στα πάντα. Κοινώς δεν σε θέλουν. Και στο δείχνουν. Βάζει κάνει διαμάχεν στα γερμανικό ελληνικά. Τι είδαμε στο βίντεο, για πες μας. Στο βίντεο είδαμε κάποια σκυλιά την ώρα που εργάζονται σε καθήκοντα προστασίας. Τα καθήκοντα προστασίας. Και αυτό είναι, sorry που σε διακόπτω. Ναι. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, ναι, για, ναι, μένα εδώ, τουλάχιστον, έτσι. Ναι. Εδώ είναι πραγματικά ένα σκυλί που εκτελεί τα πάντα με απόλυτη ευχαρίστηση. Δηλαδή αυτό που κάνει το απολαμβάνει. Και είναι και η μασκότ από ό,τι έχω καταλάβει. Και είναι και η μασκότ. Και είναι και η μασκότ φυσικά. Είναι η Ζουζού, είναι η μασκότ. Είναι ένα σκυλάκι ημίαιμο το οποίο με πολύ κόπο κατάφερε να κοινωνικοποιηθεί απόλυτα, να εξοικειωθεί με το περιβάλλον, πράγμα που αρχικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και εκτελεί και ρόλο, όπως θα δούμε αργότερα σε κάποια πλάνα. Εκτελεί πολλούς ρόλους. Πολλούς ρόλους, ναι, είναι πολυδιάστατη η παρουσία της. Για πες μας τώρα. Εδώ ο συγκεκριμένος σκύλος είναι ο Vox, όπως πολύ καλά είπες. Ο συγκεκριμένος σκύλος, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε, εργάζεται σε καθήκοντα προστασίας. Τα καθήκοντα προστασίας στην προκειμένη περίπτωση αφορούν κάποιες επίσημες εξετάσεις εργασίας που γίνονται διεθνώς, δεν είναι κάποια ελληνική πατέντα. Είναι εξετάσεις που αφορούν όλο τον κόσμο, είναι υπό την αιγίδα παγκόσμιων οργανισμών, υπό την παρουσία διεθνών κριτών. Εδώ βλέπουμε ένα σκύλο απόλυτα ισορροπημένο να έχει ακινητοποιήσει τον ερεθιστή, το βοηθό επιθέσεων καλύτερα. Εδώ λειτουργεί το ένστικτο του σκύλου το να με προκαλεί. Σε περίπτωση που εγώ κινηθώ όπως σε αυτή τη περίπτωση, με δαγκώνει. Αυτό είναι αυτό που λέμε. Σε περίπτωση που κινηθείς μπρος-πίσω, δεν σε δαγκώνει νομίζω. Όχι, γιατί η κίνησή μου είναι απόλυτα αρμονική. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι ο σκύλος δεν πρέπει να είναι ένα ανεξέλεγκτο ζώο που απλώς δαγκώνει. Πρέπει να είναι ένα μέρος της παράστασης, ένα μέρος της κοινωνίας. Να μπορεί να κρίνει, ας πούμε, πότε. Που να κρίνει ακριβώς πότε απειλείται και πότε δεν απειλείται. Διαφορετικά είναι ένας ανεξέλεγκτος, ανισόρροπος, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για τους πάντες. Ακόμα και για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Πες μου κάτι τώρα, αυτό είναι σπορ, ας πούμε. Αυτό είναι σπορ. Αυτό είναι σπορ. Αυτό το σπορ, για να καταλήξουμε να κάνουμε αυτό, και πριν από λίγο το τελευταίο πλάνο, ήταν ένα σκύλος που πήγαινε πίσω μου, στην ουσία συνοδεύοντάς με, όσο εγώ κινούμαι ήπια, χωρίς εξάρσεις, χωρίς αντεπιθέσεις, χωρίς τίποτα, αυτός περπατάει απλώς πίσω μου. Μόλις εγώ γύρισα απότομα, απειλώντας την ουσία, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, απειλώντας την κυναγωγό του, εκεί ο σκύλος από μόνος του επιτίθεται. Προστατεύοντας πάντα την κυναγωγό. Αυτό είναι η σωματοφυλακή. Αυτός ο σκύλος γνωρίζει πότε πρέπει να δαγκώσει, γνωρίζει πότε πρέπει να αφήσει. Είναι ο συγκεκριμένος συνωμόζει. Λοιπόν, όλο αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται. Συγγνώμη, θα διακόψω.
Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είμαστε οι δυο μας. Βλέπουμε ένα θαραλέο δημοσιογράφο, πρέπει να πει. Ένα θαραλέο δημοσιογράφο που στην ουσία σε αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται καθόλου θάρρος αν γνωρίζεις το τι συμβαίνει. Γιατί ο συγκεκριμένος σκύλος ξέρει πάρα πολύ καλά από πού μπορεί να απειληθεί. Εδώ αυτό που συμβαίνει είναι action reaction. Αυτός κάνει τη δράση και περιμένει την αντίδραση. Η αντίδραση είναι από μένα. Όταν έρχεται η αντίδραση, επιτίθεται και με δαγκώνει. Όσο δεν υπάρχει αντίδραση, απλώς με κινητοποιεί. Εσένα, όπως είδες, δεν ούτε καν απευθύνθηκε προς εσένα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει, βλέπεις τώρα παράδειγμα, τον ίδιο σκύλο που πριν από λίγο με δάγκωνε, εδώ κάθεται με το μανίκι που το έχει κερδίσει και χαϊδεύεται από μένα τον υποτίθεται διώκτη. Mm-hmm. Διωκόμενο. Εδώ βλέπουμε ένα κουτάβι το οποίο προσπαθούμε να του μάθουμε να έχει ένα κώδικα επικοινωνίας με τον κυναγωγό του για να κάνει όλα τα επόμενα. Mm-hmm. Αυτό είναι η υπακοή. Τώρα θα δούμε εδώ την εντολή έλα. Mm-hmm. Απόλυτα σωστός ο σκύλος. Αυτό τώρα μια και το βλέπουμε. Όταν μαθαίνουμε την εντολή μήνε, προφανώς του μάθετε την εντολή μήνε. Ναι. Σωστά το λέω. Να με διορθώνεις αν το λέω λάθος. Ναι, όχι το. Και στη συνέχεια απομακρυνόμαστε και τον καλούμε κοντά μας. Ναι. Είναι σωστό ή πρέπει να επιβραβεύσουμε κατά κάποιο τρόπο το μήνε και στη συνέχεια. Φυσικά. Να... Φυσικά. Η εντολή μήνε έχει προηγηθεί του έλα. Στην εντολή μήνε, για να τη μάθει ο σκύλος την εντολή, προφανώς υπάρχει επιβράβευση. Καταρχήν, τα πάντα στην εκπαίδευση του σκύλου γίνονται με θετικό τρόπο. Mm-hmm. Τίποτα δεν γίνεται με βία. Τίποτα δεν γίνεται με πίεση. Mm-hmm. Τα πάντα πρέπει να έρχονται στο σκύλο με όμορφες εικόνες. Εάν κάτι ο σκύλος το εκλάβει λάθος, δεν πρόκειται να πετύχουμε ποτέ τίποτα. Εδώ βλέπουμε ένα γκρουπ που δουλεύουν 6-7 σκυλιά διαφόρων φυλών, με απόλυτη αρμονία. Άνθρωποι που δεν είναι ούτε ενασχολούντες με το σπορ, ούτε τίποτα. Απλώς κάνουν μια βασική υπακοή, λίγο προχωρημένη, έτσι. Mm-hmm. Βλέπετε. Δεν υπάρχει ούτε να τσακωθούν το ένα μετάλλο. Εντάξει, προφανώς αυτό δεν. Γιατί τώρα ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, αλλά αυτό δεν γίνεται ούτε τώρα που. Εντάξει, τώρα είναι στην εντολή, μην είναι να εδώ. Είναι ο ρόλος που έλεγα πριν της μασκότσας εκείνης. Ναι, ναι, είναι η Ζουζού μας, η οποία βλέπεις ότι προκαλούνται τα σκυλιά με μπαλάκια, κάνοντας βόλτες στο Ζουζού ελεύθερο. Και βλέπεις ότι τα υπόλοιπα μένουν χωρίς να. Εγώ πόνταρα εκεί ότι θα σηκωθεί το μπόξερ, το δεύτερο από. Το μποξεράκι, ναι. Ναι, αλλά δεν σηκώθηκε κανένα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος πολλές φορές μπερδεύει κάποια πράγματα. Τι είναι αυτό που μπερδεύει. Βλέποντας αυτή την εικόνα, βλέπουμε σκυλάκια που είναι απολύτως χαλαρά και κάθονται στη στάση κάτω. Θα μπορούσε την ίδια ακριβώς άσκηση να την κάνουν κάποια σκυλιά με μια μορφή βίας. Εκεί θα φαινότανε. Θα φαινότανε από τον τρόπο που θα είχαν τοποθετημένο το κεφάλι τους. Mm. Αν προσέξουμε κάποια στιγμή, βλέπουμε τις ουρές τους να κουνιούνται κατά τη διάρκεια που είναι κάτω. Να, εδώ ένα παράδειγμα τεντώνεται. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλο αυτό γίνεται θετικά, positive. Θετικά, δεν έχουν κάποιο αρνητικό συνέστημα. Γιατί όλο αυτό γίνεται με επιβράβευση. Και είτε με κάποια επί της ουσίας, τώρα βέβαια πάμε λίγο αλλού τη συζήτηση και αλλιώς ήθελα να την πω, αλλά δεν πειράζει. Η όλη ουσία δεν είναι να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας και να επιβάλλουμε το εγώ μας στο σκύλο και να κάτσει ο σκύλος να μας υπακούσει, ας πούμε, για να ικανοποιηθούμε εμείς. Αλλά είναι για να έχουμε μια αρμονική συμβίωση μαζί του. Απολύτως και να έτσι. Μπορούμε να τον ελέγχουμε κτλ. Απολύτως έτσι. Και αυτό δεν επιτυχάνεται προφανώς από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς. Και όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε ως αποτέλεσμα προϋποθέτει και ένα κόπο, έτσι. Ναι, ναι. Και το βασικό πρόβλημα που έχει ένας εκπαιδευτής όταν είναι σοβαρός εκπαιδευτής δεν είναι το να εκπαιδεύσει ένα σκύλο. Η εκπαίδευση ενός σκύλου, για εμένα παράδειγμα, είναι υπόθεση 5 ημερών. Δεν χρειάζομαι παραπάνω χρόνο για να εκπαιδεύσω ένα σκύλο. Για μένα. Το πρόβλημα, εντός πολλών εισαγωγικών, είναι το να εκπαιδευτεί ο κυναγωγός του σκύλου. Mm-hmm. Αυτός πρέπει να καταλάβει το τι πρέπει να δώσει στο σκύλο του, ώστε ο σκύλος να του ανταποδώσει αυτό εκεί που είναι θα και δώσει. Το πιο δύσκολο κομμάτι. Φυσικά. Σήμερα με ρώτησε μια συνάδελφος, μου λέει: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω: τι. Μου λέει: σκέφτομαι να πάρω ένα σκύλο.
Πώς γίνεται, τον παίρνω εκπαιδευμένο, πρέπει, βέβαια το κορίτσι ναι. προβληματίστηκε έτσι, ναι. δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά θέλω να πω ότι πόσο άγνοια έχει ο κόσμος πάνω στο κομμάτι και είναι ναι. φυσιολογικό. Τον παίρνω έτοιμο εκπαιδευμένο ή πρέπει να τον εκπαιδεύσω εγώ? Θα σου πω, Θεοδωρή, πάνω σε αυτό ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πριν από αρκετά χρόνια, βέβαια εγώ λείπω και πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα, αλλά όταν ζούσα στην Ελλάδα, πάλι την ίδια δουλειά έκανα. Είχα τη σχολή μου εδώ, το εκτροφείο μου. Τότε συνηθιζόταν να φέρνει ο ιδιοκτήτης του σκύλου το σκύλο του, να τον αφήνει σε μια σχολή και να τον παίρνει μετά από 20-25 μέρες, ένα μήνα, υποτίθεται εκπαιδευμένο. Επί της ουσίας ο σκύλος ήταν εκπαιδευμένος. Αλλά εκπαιδευμένος για τον εκπαιδευτή, όχι για τον ιδιοκτήτη. Για όποιον ήξερε τι να του. Ακριβώς. Για όποιον είχε δουλέψει με το σκύλο. Το ότι λοιπόν η φίλη σου σου έκανε αυτού του είδους την ερώτηση, δεν θα πρέπει να την κατηγορούμε. Όχι, γιατί φυσικά, φαντάσου ότι ήταν θέσφατο το ότι παίρνω το σκύλο μου ήδη έτοιμο εκπαιδευμένο. Πόσο μάλλον τον αγοράσει ένα εκπαιδευμένο. Ακόμα πιο εύκολη λύση. Λες και ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, να πάρω το αυτοκίνητο στρωμένο. Ακριβώς. Να πάρω το αυτοκίνητο στρωμένο. Και πάλι μπορεί να ξέρεις να το οδηγήσω όμως. Ακριβώς. Και στο σκύλο είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εάν δεν έχεις εσύ δουλέψει με το σκύλο σου, εκτός το ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα εκπαιδευτικά από αυτό που θα έχει γίνει, ενδεχομένως να έχεις και πρόβλημα. Να προκύψουν και προβλήματα. Ωραία. Κάνουμε ένα review λίγο για να καταλάβω κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Είδαμε πριν το. Πώς το είπες, το αγωνιστικό κομμάτι για σκύλους εργασίας, πώς το είπες. Ναι. Είναι το λεγόμενο ΥΠΟ αυτό που λέμε. Είναι το λεγόμενο ΥΠΟ. Είναι αρχικά το IPO, ας πούμε. Είναι ΥΠΟ. Διεθνής Εξέταση Εργασίας. Τα ΥΠΟ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Το ΥΠΟ 1, ΥΠΟ 2, ΥΠΟ 3. Στο βαθμό δυσκολίας τους. Το κάθε ΥΠΟ χωρίζεται σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος είναι η χνηλασία, δεύτερο μέρος η υπακοή. Τρίτο μέρος, τα καθήκοντα προστασίας. Ο Vox, ας πούμε, κάνει και τα τρία. Κάνει και τα τρία. Κάνει και τα τρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που βλέπαμε ήταν κομμάτι από μια άλλη εξέταση. Η εξέταση τι λέγεται, ZTP. Είναι γερμανική εξέταση. Αφορά την εκτροφή. Θα μας χαλάσει τον καναπέ, ρε. Θα χαλάσει τον καναπέ ο Γκανούλης μας. Άρχισε να βαριέται. Έλα, αγάπη μου. Ο Γκαν άρχισε να βαριέται. Δεν είμαστε ωραία παρέα, ρε Γκαν. Ο κατακόσμου Γκαν, ναι. Κατακόσμου. Λοιπόν, ναι, το κανονικό του είναι Γκίλ, φων Κανέλος Βάπεν. Το επίσημο. Το επίσημο, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που βλέπαμε με το Vox είχε να κάνει με την εξέταση αυτή, το ZTP. Το ZTP είναι μια εξέταση καταλληλότητας αναπαραγωγής, εκτροφικό τεστ, εκεί τεστάρει το χαρακτήρα του σκύλου. Κατά πόσον μπορεί να συμβιώνει σε περιβάλλον normal. Μιλάμε κόσμο, δηλαδή ότι εφόσον ένα σκύλος έχει πεντιγκρή, ας πούμε, και είναι καθαρόαιμος, ναι. αν και ο χαρακτήρας του συμβάλλει σε όλο αυτό το κομμάτι που θέλουμε. Ακριβώς, να μπορεί να αναπαράγει και αυτός. Δηλαδή είτε είναι σωστούς αρσενικός ως επιβήτωρας, ακριβώς, είτε αν είναι θηλυκό σκυλί, ναι. ως μητέρα, ως, στην εκτροφική αλυσίδα, για να μπει στην εκτροφική αλυσίδα. Αυτό πάλι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει στη λογική του να δουλεύουμε τα σκυλιά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι κοινωνικοποίηση, στο κομμάτι χαρακτήρα, στο κομμάτι δεν είμαι ένας κανίβαλος που ό,τι κινείται το δαγκώνω ή το αντίθετο. Ό,τι και να γίνεται εγώ κοιμάμαι. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Και αυτό φυσικά δεν ισχύει μόνο για τα σκυλιά ράτσας, αλλά για όλα τα σκυλιά. Όχι, κοινωνικοποίηση εννοώ. Για όλα τα σκυλιά. Απλώς εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή στα συγκεκριμένα κομμάτια. Για ποιο λόγο? Γιατί μιλάμε για συγκεκριμένες φυλές που είναι εργασιακές φυλές που είναι προϋπόθεση το να κάνουν αυτά τα πράγματα. Απλώς στην Ελλάδα, επειδή η πλειονότητα των εντός εισαγωγικών εκπαιδευτών δεν γνωρίζουν αυτό το πράγμα να το κάνουν, οδηγούν τους πελάτες τους σε άλλα μονοπάτια. Πες μου κάτι άλλο. Αυτό που είπαμε, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Πόσο απέχει αυτό από τη ρεαλιστική φύλαξη και σωματοφυλακή ενός σκύλου? Δηλαδή, όποιος σκύλος κάνει αυτό μπορεί να κάνει και να είναι και φύλακας? Ναι, γιατί και η έννοια του φύλακα είναι λίγο γενική, ας πούμε. Λέει κάποιος, εγώ θέλω να πάρω ένα φύλακα, οπότε παίρνω ένα ροτβάιλερ και το έχω σπίτι μου ή το δένω στην αυλή και είναι φύλακας. Λοιπόν, καταρχήν,
Σκύλος φύλακας από μόνος του δεν υπάρχει. Φυλές που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε καθήκοντα προστασίας υπάρχουν. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε. Ναι. Ροτβάιλερ, Ντόμπερμαν, με γερμανικά μενικά. Ναι. Υπάρχουν. Ένα σκύλος για να είναι καλός φύλακας είτε κάνει σπορ, είτε κάνει εντός πολλών εισαγωγικών πάλι ρεαλιστική φύλαξη. Ναι, έτσι όπως το είπα εγώ. Εντός πολλών εισαγωγικών, θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα κοινωνικοποιημένος. Mm. Πρώτα απ' όλα να μην φοβάται. Πρώτα απ' όλα να γνωρίζει τι σημαίνει επαφή με κόσμο. Τα παλιά χρόνια, θα πάμε πάλι λίγο πίσω, συνηθίζονταν να λέγεται ότι παίρνω ένα σκύλο, τον κλειδώνω ή τον δένω όλη τη μέρα και τον αμολάω τη νύχτα. Αυτός ο σκύλος θα φυλάξει. Ήταν τεράστιο λάθος. Και είναι πολύ απλό να κατανοήσουμε γιατί και τι είναι αυτό που έκανε το σκύλο υποτίθεται να φυλάει. Το ότι φοβόταν. Mm. Κάναμε ένα σκύλο φοβικό που επί της ουσίας τι έκανε, πήγαινε μπροστά σε μια μάντρα και γάβγιζε. Λυσομανούσε. Εάν σε αυτό το σκύλο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τους έκανες ένα μπου, φεύγανε. Αν έμενες μέσα, ας πούμε, θα υποχωρούσε. Φεύγανε. Φεύγανε. Έτσι. Δηλαδή, αν είχες το θάρρος να μπεις, έφευγε. Απλώς έκανε αυτό το πράγμα γιατί, για να αποφύγει την οποιαδήποτε επαφή. Λόγω φόβου. ο λαός λέγεται ότι είναι σοφός. Δεν είναι λοιπόν. Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει. Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει. Έτσι. Έτσι. Ένα σκυλί λοιπόν για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση φύλαξης θα πρέπει να είναι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο. Mm. Να μπορεί να αντέχει την επαφή με τον κόσμο. Όχι μόνο με το περιβάλλον μας. Με όλο τον κόσμο. Να είναι ένας ισορροπημένος σκύλος αυτό που ακριβώς. Λέμε. Ακριβώς. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχω ένα σκύλο ας πούμε ο οποίος αφρίζει και θέλει να φάει τους πάντες και τα λοιπά. Και αυτός είναι ένας σκύλος φύλακας, ακόμα και στη βόλτα έξω και μετά δεν μπορούν να αφήσουν το σκύλο τους ούτε να παίξουν με άλλα σκυλιά ούτε τίποτα. Όχι μόνο να αυτό, πλησιάσουν, να μυριστεί ή να δαγκώσει τον κόσμο, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτός ο σκύλος είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει πρόβλημα και στην ίδια την οικογένεια, στο ίδιο το περιβάλλον. Yeah, yeah. Γιατί, ναι, βλέπουμε πάρα πολλές φορές και βίντεο και καταστάσεις ωραίες που σκυλάκια παίζουν με το περιβάλλον το οικογενειακό. Μια αγόρι μου, μπράβο, Λεβέντι. Για δείξε μας λίγο τα πλάνα αυτά, ρε Νίκο, με το σκυλάκι που παίζει με το μωρό. Όχι σαν βίντεο, ρίξτε μας voice over. Να τα βλέπουμε, ναι. Αυτό λοιπόν που λέμε, τι είναι, ότι ένα σκυλί που είναι ανισόρροπο, είναι ανισόρροπο όχι μόνο για τον έξω κόσμο. Είναι ανισόρροπο για την ίδια την οικογένεια, για το ίδιο το περιβάλλον. Μια λάθος κίνηση ενδεχομένως. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο. Τα αναρτούν και οι δαιμόνες ζώων και με τα παιδάκια τους. Και είναι πολύ ωραία εικόνα, αλλά ξέρεις τι, εμένα με προβληματίζει από ποια άποψη. Ότι, ναι, έλα πάρ' το ένα γιατί έχει αρχίσει και βαριέται πολύ ο Γκάν. Λοιπόν, λέω ρε παιδί μου ότι είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, είναι σούπερ. Όμως θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο καλόβολος και αν είναι ο σκύλος μας, όσο εμπιστοσύνη και αν του έχουμε, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας ενήλικας να επιτηρεί την κατάσταση. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι ο σκύλος μπορεί να τσαντιστεί με κάτι, να θέλει να κάνει μια απλή διόρθωση στο παιδί και να αποβεί μοιραία ή να το τραυματίσει. Πόσο δίκιο έχεις. Σοβαρά. Μακάρι, ξέρεις κάτι, μακάρι και αρκετοί. Χωρίς να εννοώ ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας, δεν εννοώ αυτό έτσι. Δεν το συζητάμε σε καμιά περίπτωση. Είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος κοινωνικοποίησης και του παιδιού και του σκυλιού. Όμως, αυτό που ήθελα να σου πω και με διέκοψες. Πόσο δίκιο έχεις. Μακάρι και μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο να το αντιλαμβανόντουσαν όπως το έθεσες. Ο σκύλος, ένας σωστά ισορροπημένος σκύλος, 99% δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα. Mm. Όμως, ακόμα και το 1% της πιθανότητας πρέπει να αποφευθεί. Γιατί αυτό το 1% μπορεί να φέρει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Βέβαια. Ειδικά γιατί σε ένα παιδάκι όπως έτσι δημιουργούνται οι κακές φήμες και τα λοιπά. Και, και όπως είπες πολύ σωστά, δηλαδή μπορεί αυτό που θα γίνει να μην είναι απαραίτητα από την επιθετικότητα του σκύλου. Όχι. Αλλά να είναι από μια διόρθωση του σκύλου. Ακόμα και από παιχνίδι θα μπορούσε. Ακριβώς, ακριβέστατα. Αν δεις τώρα, το κεφάλι του συγκεκριμένου σκύλου είναι
όσο το κρανίο του, του παιδιού. Εντάξει, απλά ότι θα πρέπει να χρειάζεται προσοχή και πάντα να είναι παρόν ένας ενήλικας για να επιτηρεί. Πάντοτε. Όσο ισορροπημένο και αν είναι το σκυλί μας, όσο καλός χαρακτήρας και αν είναι, όσο και αν θεωρούμε ότι τον έχουμε τσεκάρει. Ποτέ δεν τον έχουμε τσεκάρει. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι είναι βασικό κιόλας, γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα πάρουν ένα σκύλο, τέλος πάντων, μιας φυλής που κάνει θεωρητικά για την εργασία της φύλαξης. Αλλά να πούμε ότι όπως ας πούμε με τα Labrador δεν κάνουν όλα για σκύλοι οδηγών τυφλών, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι, συμβαίνει το ίδιο και για τους φύλακες. Φυσικά. Και όταν λέμε φύλακες, να εξηγήσουμε στον κόσμο, αν το λέω σωστά, αν δεν το λέω διόρθωσέ με, ότι εντάξει, και εγώ έχω την ζωήτσα που είναι η ημίεμη. Έτσι, ναι. Η ημίεμη, ο γερμανικός ποιμενικός τέλος πάντων, και ο Θεός ξέρει είναι τι άλλο. Είναι κούκλα πάντως. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Τίποτα. Και θα γαυγήσει. Την έχω μέσα στο σπίτι, οπότε όταν ακούσει κάποιον να παίξω και τα λοιπά, θα γαυγήσει. Λειτουργεί σαν συνεγερμός σε ένα σημείο. Αλλά αν μπει ο άλλος μέσα, αμφιβάλλω αν θα το φάει, ας πούμε, ή θα το δαγκώσει, ή θα το στριμώξει. Ναι, γιατί για έχει επαφίεση στη φύση του σκύλου σου, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι επίκτητο στο σκύλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή φαντάζεσαι ότι μπορεί αν μπει κάποιος, μπορεί και να του επιτεθεί, μπορεί και να μην του επιτεθεί, μπορεί και να παίξει. Θα τον στριμώξει, εντάξει, αλλά. Ναι, ναι. Ναι. Να τέλος πάντων δεν έχει εκπαιδευτεί για αυτό το κομμάτι. Ακριβέστατα. Όμως πάρα πολλοί κόσμος παίρνει σκυλιά που θεωρεί ότι ένα κομμάτι της φύλαξης είναι ακόμη και αυτό που είπε ο συναγερμός. Mm. Γιατί και αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Εδώ. Δηλαδή, αν έχεις ένα σκύλο που γαυγίζει, πιθανόν να αποτρέψει κάποιον εισβολέα. Βεβαίως υπάρχουν και σκύλοι που δεν γαυγίζουν, δεν κάνουν τίποτα και όταν μπεις μέσα είναι η έκπληξη. Ναι. Υπάρχουν και αυτά. Κάνουν όλα τα σκυλιά της κάθε φυλής. Δεν κάνουν όλα τα σκυλιά. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται στη σχολή μας με διάφορες φυλές σκύλων ζητάνε πράγματα. Θέλω να κάνει ο σκύλος μου αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ξέρω, να φτιάχνει καφέ και να χτυπάει το φραπέ και δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί πρέπει να δεις το σκύλο, να κάνεις κάποια ραντεβού, να βγάλεις ένα χαρακτηρισμό που κυμαίνεται σαν χαρακτήρα, σαν φυσιολογία, σαν ψυχοσύνθεση, σαν όλο αυτό και μετά να πεις στον ιδιοκτήτη του σκύλου αν κάνει, τι κάνει και σε ποιο βαθμό μπορεί να κάνει. Γιατί φύλαξη με φύλαξη έχει, όπως είπαμε, φύλακας είναι και κάποιος που γαυγίζει και απειλεί. Φύλακας είναι και κάποιος που δεν γαυγίζει και περιμένει, μπαίνεις μέσα και έρχεται η έκπληξη. Mm. Ο κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένα θέλω. Από το τι θέλω μέχρι το τι μπορεί να γίνει υπάρχει μια απόσταση. Αυτή η απόσταση οφείλει να την μικρύνει έως να την εκμηδενήσει ο εκπαιδευτής που θα πας να εμπιστευτείς για να κάνεις αυτό που θα κάνεις με το σκυλί σου. Mm. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε γενικότερα ο κόσμος, φύλαξη. Εμείς αυτό που συνιστούμε πάντα στον κόσμο είναι ότι όταν θέλεις να κάνεις οτιδήποτε με το σκύλο σου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αποκτήσεις ένα κώδικα επικοινωνίας. Πολύ σημαντικό. Ο κώδικας επικοινωνίας με το ζώο σου είναι μόνο μέσω της βασικής υπακοής. Προηγείται και συμβαδίζει και η κοινωνικοποίηση. Όμως η βασική υπακοή είναι το βασικό κομμάτι της ζωής του σκύλου με έναν άνθρωπο. Ωραία. Πριν αναφερθούμε στη βασική υπακοή, sorry που σε διακόπτω, επειδή έχουμε εδώ τον επίσημο βοηθό επιθέσεων, πάμε να δούμε λίγα δευτερόλεπτα από την προσπάθεια ενός ανεπίσημου βοηθού επιθέσεων. Φυσικά. Και θα το σχολιάσουμε μετά. Πάμε να το δούμε. Δεν τα πήγα άσχημα. Όχι, για πρώτη προσπάθεια είναι ομολογουμένος ιδιαίτερος επιτυχής. Ναι.
Ούτε... Με το συγκεκριμένο σκύλο. Με το συγκεκριμένο. Ναι, με το συγκεκριμένο σκύλο, γιατί είναι, όπως θα κατάλαβες άλλωστε, ιδιαίτερα δυνατό ζώο. Είναι, είναι. Οπότε ναι, ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Ήθελα να νιώσω, ρε παιδί μου, αυτή την αίσθηση. Πώς είναι να σε δαγκώνει ένα σκύλος στο χέρι, να νιώσω πόση δύναμη έχει. Ναι. Και ομολογώ ότι την ώρα που έγινε, εντάξει, το καταλάβαινα φυσικά στο χέρι μου, αλλά δεν ένιωσα να ταρακουνιέμαι πολύ μέχρι που είδα τα πλάνα. Ναι. Έτσι, που φαίνεται ότι με κουνάει καλά. Και φαντάζομαι ότι δεν έχει βάλει και όλη τη δύναμη εκεί. Όχι, όχι, δεν έχει βάλει όλη τη δύναμη, γιατί δεν αντιστέκεσαι εσύ. Ναι. Εάν εσύ κινούσες το χέρι σου, όχι όπως το βλέπουμε τώρα που κινείται το καλά, χέρι σου, εγώ δεν ήξερα και πώς να το κάνω. Ναι, εάν το κινούσες στο χέρι σου, θα έβαζε αντίστοιχα την αντίστροφη δύναμη για να πάρει το μανίκι. Όμως, αυτό που είπες, το ότι εκείνη την ώρα δεν το εισέπρατες, αυτό έχει να κάνει με την αδρεναλίνη mm-hmm. που βγαίνει εκείνη την ώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, από όλη αυτή την ένταση. Και αν δεις σε αυτό το σημείο, σου κρατά το χέρι από κάτω. Αυτό το έκανα μόνο και μόνο για να έχει σε σωστή θέση το μανίκι, ώστε να μπορέσει να το δαγκώσει καλά. Σίγουρα, γιατί ό,τι και να μου πεις εκείνη την ώρα, δεν έχεις την εμπειρία να το κάνεις σωστά. Και είναι και πολύ γρήγορες ταχύτητες, έτσι. Ναι, είναι οι χρόνοι γρήγοροι. Εμείς το έχουμε στο slow motion τώρα. Ναι, ναι, τώρα είμαστε στο αργό. Καλό ήταν. Πάντως, τόση εμπειρία ήταν καλή. Ωραία. Και για σένα και για μένα. Δεν το περίμενα. Το πήγες καλά. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί αν ήρθε σε μια φωτογραφία στο Facebook. Αυτό το σχόλιο ήταν ότι άλλο να το βλέπετε και άλλο να νιώθετε εκείνη τη στιγμή την δύναμη στο χέρι. Λοιπόν, είπαμε πριν για... Σε διέκοψα όταν έλεγες για βασική υπακοή, έτσι. Είναι, νομίζω ότι είναι το κρισιμότερο κομμάτι μαζί με την κοινωνικοποίηση που μπορούμε να κάνουμε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε και να επιθυμούμε να κάνουμε με το σκύλο μας, μα οτιδήποτε. Μπορεί να μην θέλουμε να ασχοληθούμε ούτε με σπορ, ούτε με τίποτα. Απλά να έχουμε ένα σκύλο και να συμβιώνουμε. Θα πρέπει να του κάνουμε βασική υπακοή. Ένα πρόγραμμα βασικής υπακοής. Γιατί? Για να μπορούμε να έχουμε ένα κώδικα που θα επικοινωνούμε. Διότι ο σκύλος δεν κατανοεί. Πολλές φορές ακούμε από φίλους μας, του είπα... να πάει να φέρει αυτό το αντικείμενο και το έφερε. Στις 100 φορές, 99 είναι συμπτωματικό. Mm-hmm. Ο σκύλος κατανοεί κάτι που θα του το δώσουμε να το κατανοήσει με το συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και είναι τόσο σημαντική η βασική υπακοή, ακόμη και αν το δούμε και στο κομμάτι του σπορ, που ας το πούμε είναι το πιο εξειδικευμένο, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα και το τρίτο μέρος που λέγαμε πριν, τα καθήκοντα προστασίας, στα ύπο, εάν δούμε όλη τη δομή τους, που υποτίθεται είναι τα δαγκώματα, στις 50 π.χ. εντολές που δίνεις, είναι παραπάνω, αλλά ας πούμε 50, οι 45 είναι εντολές υπακοής. Mm-hmm. Φαντάζομαι τώρα, στο κομμάτι των δαγκωμάτων είναι η υπακοή, ό,τι πιο ισχυρό. Γιατί πρέπει να υπάρχει κοντρόλ. Εάν δεν υπάρχει κοντρόλ, όλο είναι ανεξέλεκτο. Και από τη στιγμή που είναι ανεξέλεκτο, είναι επικίνδυνο. Και από τη στιγμή που είναι επικίνδυνο, δεν πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι βλέπεις ότι είμαι απόλυτος. Γιατί ό,τι πιο δυσάρεστο μπορώ να εισπράξω ως άνθρωπος, είναι κάποιον να μου πει ότι μου επιτέθηκε ο σκύλος μου, ή ο σκύλος μου επιτέθηκε σε κάποιον άλλον, ή ο σκύλος μου δάγκωσε ένα παιδάκι στο πάρκο, ή ο σκύλος μου έπαιζε το παιδάκι, έτρεχε με το ποδήλατο, πήγε το δάγκωσε. Αυτά για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν. Mm. Για να μην υπάρχουν, πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι παίρνοντας ένα σκύλο, πώς λέμε, αγοράζω την τροφή του, τα μπολ του, το λουράκι του, αγοράζω και την εκπαίδευσή του. Να, πρέπει είναι πολύ να κάνουμε την εκπαίδευση. Πολύ μια εκπαιδευσούλα ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε, να μπορούμε να έχουμε ένα κοντρόλ, να μπορούμε να κάνουμε το σκύλο μας ευτυχισμένο. Διαφορετικά και ο ίδιος ο σκύλος μας δυστυχής θα είναι. Όσο και αν πιστεύουμε εμείς ότι έχοντας ένα σκύλο ελεύθερο, ανεξέλεκτο, χωρίς εντός εισαγωγικών πίεση. Ποια πίεση? Είδαμε βίντεο υπακοής. Υπήρχε καμία πίεση, κάτι, τίποτα. Όλα με ευχάριστο τρόπο. Με παιχνίδι, με φαγάκι, κάτσε κάτω, έλα. Ο σκύλος νομίζω ότι ικανοποιείται κιόλας. Φυσικά, είναι εκτόνωση. Καταρχήν είναι εκτόνωση στον εγκέφαλό του. Εκτονώνεται
το μυαλό του. Ξέρεις, εγώ διαφωνώ με μερικούς. Επειδή μου το είπες και εσύ, επειδή είχα φέρει τη ζωή λοιπόν εκεί στις εγκαταστάσεις και μου το είπες κάποια στιγμή. Μου λες, μην την πιέζεις, ξέρω εγώ, άσε να χαλαρώσει κτλ. Αυτό πάντα το κάνω. Βλέπω ορισμένους λοιπόν. Είμαστε στο πάρκο να παίζουμε τα σκυλιά μας και είναι. Την ώρα που τα σκυλάκια παίζουν μεταξύ τους και το ένα και το άλλο. Εντάξει, καλό είναι να σε ακούει ο σκύλος σου, γιατί όταν θα χρειαστεί θα πρέπει να σε ακούσει. Που αρχίζουν. Σήκω, κάτσε, κάνε, πίδα. Κάτσε, ρε φίλε, ηρέμησε λίγο, χαλάρωσε. Είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις, θέλω να δείξω ρε παιδί μου ότι ο σκύλος με υπακούει. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, εκείνη τη μέρα το έκανα ελαφρώς. Δηλαδή ήθελα να σου δείξω ότι ξέρεις κάτι, κοίτατε, η ζωή μ' ακούει, ας πούμε. Μα γι' αυτό ακριβώς και εγώ που είναι και λάθος. Είπα, που είναι λάθος. Άστινα. Άστινα, εκτονωθεί. Καταρχήν ήταν σε ένα καινούριο χώρο. Ναι, βέβαια. Με πολλά σκυλιά. Καινούργοι άνθρωποι. Κάμερες. Αυτό με μια κατάσταση δύσκολη για ένα σκυλί, για ένα καινούριο. Με τη ρίξαμε και στο Λάκκο των Λεόντων με τα. Πόσο μάλλον. Ναι. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, πρέπει το σκυλί να το αφήσει να εκτονωθεί. Να εκτονωθεί, να βρει τις μυρωδιές του, να βρει ποιοι είναι οι φίλοι του, ποιο είναι το περιβάλλον, ότι όλα είναι όμορφα, δεν κινδυνεύω από κάτι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχώ. Και μετά, αν θες, πες και τις 2-3-5 εντολές που θα τους πεις. Είναι ο κόσμος δεκτικός, ζητάει, έρχεται σε εσάς για να το εκπαιδεύσει το σκύλο. Έχει αρχίσει να κατανοεί, όπως είπες πριν, ότι το θέμα της εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Θα σου πω. Αν και θα είναι πολύ πρόχειρο να το πω εγώ, γιατί έχω πολύ λίγο καιρό στην Ελλάδα, αλλά από συζητήσεις στο και περιβάλλον. Και από την εμπειρία σου. Ναι, και από την εμπειρία και από συζητήσεις στο περιβάλλον. Θεωρώ ότι ο κόσμος ακόμα δεν είναι συνειδητοποιημένος. Ευτυχώς που υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας όπως το δικό σου που μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα ώστε μια μερίδα κόσμου να κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύσει το σκύλο του ο κάθε ιδιοκτήτης ανεξαρτήτου φυλής. Είπες πριν από λίγο για τα λαμπραντόρ, μια εξαιρετική φυλή, εξαιρετική. Φιλικότατη, κοινωνικότατη, παιχνιδιάρικα, ό,τι θες. Γενικά έχουν καλή φήμη. Νομίζω. Καλή φήμη. Θα σε πληροφορήσω λοιπόν ότι. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Επειδή το ανέφερες και κολλάει. Στη Γερμανία, πρώτα σε επιθέσεις σκυλιά είναι τα Λάμπραντορ. Ίσως έχει να κάνει και με τη δημοφιλία του σκύλου, βέβαια. Ίσως. Ναι. Ίσως. Όμως και μόνο το ότι υπάρχει σαν στατιστικό. Καταρρύπτονται οι μύθοι, ας πούμε. Κοίταξε το. Mm. Που για μένα δεν πρέπει να υφίστανται τέτοιοι μύθοι. Mm. Το σκύλο πρέπει να το βλέπουμε σαν άτομο. Φυσικά κάθε φυλή έχει τα χαρακτηριστικά της. Ναι, σε μια γενικότητα. Τα οποία πρέπει να σεβόμαστε κιόλας. Απολύτως. Όμως όταν βλέπουμε ένα σκύλο, ειδικά από την πλευρά του εκπαιδευτή, πρέπει να το βλέπουμε σαν άτομο. Και όχι σαν μια ομάδα σκύλων της τάδε φυλής. Σαφώς, εγώ είμαι εκτροφέας ντόμπερμαν. Όλη μου τη ζωή ντόμπερμαν. Σαφώς και ξέρω τα χαρακτηριστικά της φυλής. Σαφώς και υπάρχουν πράγματα που κάνει ένα ντόμπερμαν που είναι χαρακτηριστικά, ακόμα και στην κίνησή του. Δηλαδή τα ξαπλώσει, θα βάλει τα χέρια σταυρό. Και είχαν αποκτήσει και μια εποχή έτσι κακή. Καλά, ναι. Αυτό ήταν μόνο και μόνο λόγω διαφυγόντων κερδών. Ανθρώπων. Άστο. Άλλο κομμάτι, δεν ανοίξουμε. Ναι, άλλο κομμάτι πολύ μεγάλο και τελείως αστείο έτσι. Mm. Δηλαδή, αν τρελνόντουσαν και τρώγανε, εγώ θα πρέπει να έχω φαγωθεί εδώ και 40 χρόνια. Έτσι. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω ότι το σκύλο πρέπει πάντα να το βλέπουμε σαν άτομο. Αυτό που μας δείχνει το συγκεκριμένο σκύλο. Mm. Όχι αυτό που δείχνει η φυλή του σκύλου. Όταν το δούμε έτσι, μπορούμε να δουλέψουμε. Και θέλω πάρα πολύ να πιστεύω ότι ο κόσμος μέσα από την εμπειρία, μέσα από τις προσλαμβάνουσες, μα σε πάρκα, μα σε βόλτες, θα μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί κάπως έτσι. Γιατί όπως είπες τώρα, έχεις εσύ τη σκυλίτσα σου. Η σκυλίτσα σου έχει ένα συγκεκριμένο κοντρόλ μαζί σου. Όταν εγώ βλέπω εσένα να λειτουργείς με το σκύλο σου με ένα πολύ αρμονικό τρόπο,
χωρίς εξάρσεις, χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Δηλαδή βγαίνεις τη βόλτα σου με το σκύλο σου και την απολαμβάνεις. Ενώ εγώ βγαίνω και δεν την απολαμβάνω. Γιατί ο σκύλος με τραβολογάει, κάνει ό,τι θέλει. Ναι, με αυτό είναι. Είναι θέμα μοιραία, αρμονικής συμβίωσης. Ακριβώς. Και εγώ θα μπω σε αυτή τη διαδικασία σκέψης. Λοιπόν, Σάκη, επειδή έχουμε και τον κτηνίατρο έξω και θα καλύψουμε όλη την εκπομπή και στο τέλος θα του πούμε. Γεια σου, ευχαριστούμε που ήρθες. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εγώ σε μαζί μας. Έτσι, πριν κλείσουμε, μόνο θέλω να μου πεις αν ο κόσμος ζητάει τον τελευταίο καιρό σκυλοφύλακες ή είναι κάτι που εμείς οι δημοσιογράφοι αρισκόμαστε να λέμε για να δημιουργούμε θέμα. Θα σου πω. Ο σκύλος στο 80% του θέλει ο κόσμος θέλει ένα σκύλο που να φυλάει κιόλας. Πρόσεξε τι λέω. Που να φυλάει κιόλας. Με ό,τι αυτό έχει ως επακόλουθο. Πάντως νιώθει την ανάγκη. Φυσικά. Ότι, γιατί βλέπω φυσικά πάρα πολύ κόσμο που έχει τελευταία. Φυσικά. Με ένα λουρί στο χέρι είναι σχεδόν όλοι. Φυσικά. Είναι καλό αυτό. Υπάρχει κλιματικότητα, υπάρχει όλο αυτό. Σου λέει να έχουμε ένα σκύλο σωματοφύλακα, ένα σκύλο να μας φυλάει. Ναι. Ωραία, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όταν την μόνη φορά που πας στη Γερμανία να πεις στην κυρία Μέρκελ ότι δεν είμαστε όλοι τεμπέληδες, ότι δουλεύουμε σαν τα σκυλιά οι Έλληνες. Η κυρία Μέρκελ το ξέρει, απλά δεν τη συμφέρει να το πει παρακάτω. Σωστό γι' αυτό. Να είσαι καλά και θα το ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για τη φιλοξενία. Και επειδή στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας θα συζητήσουμε ένα αρκετά σημαντικό θέμα που οι περισσότεροι δεν το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τα σκυλάκια μας θα ζουν για πάντα. Ο χρόνος περνάει όμως γρήγορα για τα σκυλιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα γεράματα των σκυλιών και πριν υποδεχτούμε τον κτηνίατρο Ανδρέα Γεωργάκη, πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο. Είδαμε λοιπόν ένα πολύ, πολύ όμορφο, πολύ χαριτωμένο βίντεο για το ένα σκυλί, Rhodesian Ridgeback νομίζω λέγεται η φυλή, και πόσο γρήγορα μεγαλώνει. Βέβαια εμείς το είδαμε σε γρήγορη κίνηση, time lapse που λένε, σε μέσα σε 24 δευτερόλεπτα, από 2 μηνών έως 3 ετών. Πριν υποδεχτούμε τον κτηνίατρό μας, τον κύριο Γεωργάκη, πάμε να πούμε, δείξε μας Νίκο τη φωτογραφία τη σχετική, ότι στη σελίδα μας στο Facebook τρέχει διαγωνισμός. Μπορείτε να πείτε στη σελίδα μας να δείτε την σχετική ανάρτηση για μια ρυθμιζόμενη βάση για μπολ φαγητού και νερού, η οποία είναι ελληνικής μελέτης και διάσης και κατασκευής από χυτό αλουμίνιο, προσφορά της Alpha Omega Dox, αξίας 180 ευρώ. Παρακαλώ, μπαίνετε στην σελίδα μας, κάνετε κοινοποίηση της σχετικής φωτογραφίας και αυτόματα θα μπείτε στον διαγωνισμό, ο νικητής του οποίου θα κληρωθεί στην εκπομπή που θα κάνουμε την επόμενη Τρίτη στις 5 Μαΐου. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο για την φωτογραφία. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον κτηνίατρο, τον Ανδρέα Γεωργάκη. Περνάει ο χρόνος. Μεγαλώνουμε. Ναι, γρήγορα. Μεγαλώνουμε. Και αν για μας περνάει σχετικά αργά, για τα ζώα έτσι, περνάει πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Περνάει, βέβαια. Γιατί δεν έχουμε, έχουμε την αίσθηση ότι τα ζωάκια μας θα ζήσουν για πάντα, ας πούμε, υποθέτω.
αλλά περνάει τόσο γρήγορα που ξαφνικά μέσα σε πόσο ζουνε. Συνήθως οι μεγαλόσωμες φυλές ζουνε 10-12 χρόνια. 10-12, εντάξει. Οι μικρόσωμες περισσότερο. Οι γατούλες μας και αυτές μπορούν να φτάσουν τα 20 χρόνια ή και περισσότερο. Αλλά πρέπει να, από τη στιγμή που θα πάρουμε ένα ζώο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι... Έχουμε αντίληψη, ας πούμε. Έχουμε αντίληψη, είναι την έννοια του χρόνου και πόσο μπορούμε να περάσουμε... Με τις συνέπειες του, προφανώς. Ναι, και με τις συνέπειες, ναι. Και να είμαστε συμβιβασμένοι με την έννοια του θανάτου του ζώου. Και του γύρατος. Και του γύρατος, βέβαια. Πρωτίστως. Πρώτα, βέβαια. Τι είναι λοιπόν το γύρας που λέμε για όσον αφορά τα ζώα μας? Ότι είναι και για τον άνθρωπο. Μια φυσιολογική φθορά των κυττάρων. Με αποτέλεσμα να έχουμε, με την πάροδο του χρόνου, να έχουμε διάφορες ανομαλίες στα διάφορα όργανα του οργανισμού και να μας δίνουν τα ανάλογα συμπτώματα. Τα οποία είναι, ίσως κάποιες φορές δεν είναι, εμφανή. Δεν είναι εμφανή στον ιδιοκτήτη. Και γι' αυτό είναι απαραίτητη, όχι απλώς απαραίτητη, είναι επιβεβλημένη η συχνή κτηνιατρική εξέταση. Την οποία πολύ, ναι, υποθέτω ότι παραμελούν. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Ιδιαίτερα τώρα, στις εποχές που βρισκόμαστε και με την κρίση στην οποία βρισκόμαστε όλοι μας. Ποια είναι λοιπόν τα σημάδια του γύρατος? Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι ο σκύλος μας αρχίζει και γερνά? Γιατί εντάξει, ας πούμε, παίρνουμε ένα σκύλο, κάποια στιγμή φτάνει 8, 9, 10 ετών και μπορεί σε εμάς να φαίνεται ότι είναι απολύτως υγιής. Ποια είναι τα σημάδια που μας δείχνουν να καταλάβουν ότι ο σκύλος έχει αρχίσει και γερνάει? Αλλαγές στην συμπεριφορά μπορεί να αρχίσει να μην μας καταλαβαίνει τόσο εμάς όσο τα παιδιά μας. Να μην συνειδητοποιεί το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, να έχει διαταραχές οράσεως, διαταραχές στην ακοή, διαταραχές στις αρθρώσεις, να προτιμάει να μένει μέσα στο σπίτι, διάφορα συμπτώματα. Αυτά είναι τα εμφανή συμπτώματα, έτσι, τα οποία τα αντιλαμβάνεται. Αργά ή γρήγορα ο ιδιοκτήτης θα καταλάβει ότι ο σκύλος του έχει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν, όπως είπαμε, και άλλα συμπτώματα τα οποία γίνονται αντιληπτά μόνο μέσα από την κλινική εξέταση του κτηνιάτρου. Όπως είναι κάποιο φύσιμα στην καρδιά. Όπως είναι κάποιες βιοχημικές ανομαλίες του αίματος που προσδιορίζουν κάποιες ασθένειες, ας πούμε. Γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η τακτική επίσκεψη του κτηνίατρου. Ειδικά όταν τα κατοικίδια μας περνάνε κάποια ηλικία. Περνάνε από κάποια ηλικία και μετά. Και επειδή είπες τώρα για ηλικία, να μας δείξει ο Νίκος αν έχουμε τις σχετικές κάρτες, πρώτα για τα σκυλάκια και μετά για τα γατάκια. Είναι εντελώς ενδεικτικές, βέβαια. Εντελώς. Να το πω. Απλά να πάρουμε μια εικόνα στο περίπου τι σημαίνουν τα σκυλίσια χρόνια σε ανθρώπινα χρόνια, ας πούμε. Έτσι. Αλλά όπως μου είπες, τι είναι αυτό, είναι εντελώς γενικό. Εντελώς γενικό, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί καθώς η επιστήμη μας, η εκτινιατρική και η φροντίδα και η σχέση, η φροντίδα που παρέχουμε στα ζώα μας και η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα βελτιώνεται, έτσι βελτιώνεται και μέσα στους όρους ζωής των ζώων. Με αποτέλεσμα αυτά, χρόνο με το χρόνο, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές έτσι μπορούμε να πάρουμε μέσες άκρης μια εικόνα. Γιατί συνήθως πώς το... Ο άτυπος τύπος, ας πούμε, να το πω έτσι. Ο ανεπίσημος τύπος. Ένα χρόνο με 7 χρόνια. Εντάξει. Προφανώς είναι και τόσο μεγάλη διαφορά στην αναλογία που δεν μπορούμε να το συνδυάζουμε. Εντάξει, δηλαδή, αν κάποιος σκύλος ζούσε πριν κάποια χρόνια, 10 χρόνια, έτσι, τότε τι θα λέγαμε, ότι πέθανε στα 70. Τώρα, αν πάρουμε την αναλογία 1 προς 7 και τώρα ζει 15, τι θα πούμε, ότι πεθαίνει στα 110. Σωστό. Από αυτή και μόνο την παρατήρηση, άρα δεν ισχύει αυτό. Απλά από την ερασιτεχνική εμπειρία που έχω εγώ, έτσι, έχω την αίσθηση ότι ο σκύλος παραμένει κουτάβι, ας πούμε, να πω μέχρι τους 6-7 μήνες, μετά περνάει στην εφηβική ηλικία, να το πω κάπως έτσι. Αυτά πάλι δεν είναι απόλυτα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι. Εγώ μιλάω για το δικό μου σκύλο. Κάθε σκύλος είναι διαφορετικό. Κάθε αυτό ακριβώς. Ο κάθε σκύλος έχει το δικό του. Αλλά εγώ έχω νιώσει, ας πούμε, τώρα που είναι 3 ετών έχει αρχίσει και οριμάζει. Έτσι. Και δυστυχώς ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όσον αφορά τα σκύλα. Από τα 3 θα φτάσουμε στα 10. Και άντε γεια, δυστυχώς. Όχι, εντάξει. Ποτέ δεν λέμε άντε γεια πλέον.
Ποτέ δεν λέμε άντε γεια. Ακόμη και στα πιο δύσκολα νοσήματα, όχι. Τα παλεύουμε μέχρι όχι, δεν εννοώ αυτό, αλλήμον. Ναι. Λέω ότι κάποια στιγμή το τέλος έρχεται. Ναι, όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει. Αυτή είναι ολοκλήρη ιστορία, γιατί υποθέτω ότι είναι και πολύ καλό για τα παιδάκια να μεγαλώνουν μαζί με ζώα, ακόμα και για την αίσθηση να αναβιώσουν την απώλεια, ας πούμε. Είναι ένα από τα ωφέλη της συμβίωσης με ένα κατοικίδιο. Mm-hmm. Να μάθουν τα παιδιά, και ειδικά τα μικρά παιδιά, την έννοια της απώλειας ενός προσώπου. Ενός κατοικιδίου πρώτα και στη συνέχεια ενός προσώπου. Το βιώνουν και ανταπεξέρχονται πάρα πολύ καλά. Ξέρουν τα παιδιά την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να τα κλείνουμε σαν έναν γυάλινο κόσμο και να τα αφήνουμε απ' έξω. Δηλαδή χάνουμε το κατοικίδιό μας και λέμε ότι έφυγε το κατοικίδιο. Mm. Όχι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι ήταν μεγάλο σε ηλικία, είχε ένα νόσημα το οποίο δεν μπορούσε να γιατρευτεί, δεν μπορούσε και έφυγε από τη ζωή το χρέος. Έτσι. Πέθανε. Να πούμε... Απλά λόγια, τα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Είναι σημαντικό γιατί μαθαίνουν τη ζωή έτσι. Μαθαίνουν μετά, εφόσον μάθουν το θάνατο μέσα από ένα κατοικίδιο, έχουν μάθει το θάνατο ενός φιλικού προσώπου, ενός συγκινικού προσώπου. Ακριβώς. Και ξέρουν να το αντιμετωπίζουν. Και επί της ουσίας, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, κάνουν μια προπόνηση, να το πω έτσι. Εντάξει, ναι. Σε ένα σύντομο κύκλο βιώνουν όλες τις καταστάσεις. Τις καταστάσεις. Που μια ζωή εμπεριέχει. Τη συμβίωση, τη χαρά και στο τέλος το θάνατο. Έτσι δεν είναι η ζωή μας. Έτσι ακριβώς. Οπότε. Απλά όλοι οι ιδιοκτήτες και οι δαιμόνες ζώων θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα ζωάκια τους έτσι, γυρνάνε πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Σαφώς. Έχουν ένα μέσο όρο ζωής. Είπαμε. 15 χρόνια, 20-25. Και είναι και πολύ σημαντικό να το ανοιχνεύσουμε αυτό, να το αντιληφθούμε έγκαιρα, να πάρουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ναι, βέβαια. Ναι. Ποιες είναι οι κυριότερες επιδράσεις του γύρατος? Δεν θυμάμαι αν το είπες τώρα, αν αναφέρθηκες. Ναι. Στα διάφορα όργανα. Σε όλα τα όργανα επηρεάζονται. Έχουμε διαταραχές της όρασης, διαταραχές της ακοής, διαταραχές της αρθρώσης, στο κινητικό σύστημα, στον εγκέφαλο. Mm. Έχουμε το σύνδρομο της άνοιας του σκύλου και των κατοικίδιων ζώων, το οποίο είναι αντίστοιχο του Αλτσχάιμερ. Έχουμε προβλήματα στην καρδιά. Μπορεί να το καταλάβει το Αλτσχάιμερ, ας πούμε, στους σκύλους, μπορώ να το καταλάβω εγώ. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που δείχνουν, ναι. Υπάρχουν συμπτώματα που... Αναρωτιέμαι γιατί μου φαντάζει ίσως λίγο δύσκολο να καταλάβω αν... Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται σε βαρεμάρα, ας πούμε, ή οφείλεται σε... Ναι. Δεν θα εκτελεί εντολές, πρώτον. Θα έχει αλλάξει ο κύκλος ύπνου εγρήγορσης. Τι εννοώ, δηλαδή. Θα προτιμάει να κοιμάται την ημέρα και να είναι δραστήριος το βράδυ. Θα γαβγίζει σε ώρες που δεν γαβγίζει, σε ώρες κοινής ησυχίας. Δεν θα αντιλαμβάνεται τα πρόσωπα που αγαπούσε και τον αγαπάνε. Θα παρουσιάζει απάθεια, διανοητική σύγχυση, αλλαγές στις καθημερινές του συνήθειες. Μπορεί να ουρεί και να φοδεύει μέσα στο σπίτι. Είναι όλα αυτά συμπτώματα που πρέπει να μας κατευθύνουν στον κτηνίατρο. Και αφού αποκλείσουμε άλλα νοσήματα τα οποία έχουν την παραπάνω συμπτωματολογία, γιατί πολλά νοσήματα μοιάζουν με το Αλτσχάιμερ ή την άνοια του σκύλου, τότε και μπορούμε να βγάλουμε τη διάγνωση της άνοιας και πάλι όμως με κάθε επιφύλαξη. Άρα είναι σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνω να τηρούμε τις προγραμματισμένες επισκέψεις στον κτηνίατρο ή την επαφή μας τέλος πάντων. Την ετήσια στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον και όσο ανεβαίνει η ηλικία των ζώων μετά από τα 6, 7, 8 χρόνια ανάλογα τη ράτσα και τη φυλή και το είδος του ζώου. Μπορεί να είναι και εξαμηνιαίες ή και τερμηνιαίες. Και πρέπει να συνοδεύονται από τις απαραίτητες αιματολογικές, βιοχημικές εξετάσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό θα το κρίνει πάντοτε ο υπεύθυνος κτηνίατρος. Αλλά... Τόσο πιο νωρίς προφανώς προλάβεις και κάτι τόσο. Γι' αυτό το κάνουμε, έτσι, ώστε να μπορούμε να είναι κάτι θεραπεύσιμο. Και να ζήσει και περισσότερα χρόνια με καλύτερη ποιότητα ζωής, προφανώς, κάτι γι' αυτό. Αυτή την έννοια. Σημασία της διατροφής. Αυτό είπα προηγουμένως ότι πλέον νοσήματα που στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό.
Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Σημασία της διατροφής στο γύρας, στη διαδικασία του γύρατος. Μεγάλη. Όπως και σε κάθε στάδιο της. Γιατί ένας γερασμένος οργανισμός έχει διαφορετικές θρεπτικές ανάγκες από ένα κουτάβι. Έτσι. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να παίζει μεγάλο ρόλο η διατροφή και στα γερασμένα ζώα. Να δώσουμε. Να αποφύγουμε προφανώς και συμπτώματα παχυσαρκίας. Οπωσδήποτε. Σωστό είναι. Να δώσουμε αυτό που χρειάζεται ο σκύλος ανάλογα με τις ανάγκες του, ανάλογα με τον τρόπο ζωής του, ανάλογα με τα προβλήματα που έχει ένας γερασμένος σκύλος. Ή μια γερασμένη γάτα αντίστοιχη. Τρώνε λιγότερο με την πάροδο του χρόνου. Ή δεν έχει να κάνει αυτό. Έχει να κάνει, γιατί παρουσιάζουν έτσι, ας πούμε, ανορεξία. Οπότε πρέπει η τροφή που δίνουμε στα ζώα μας, στα κατοικίδια μας, να είναι αυξημένης θρεπτικότητας, ποιότητας και... Η επίδραση της θύρωσης στη διαδικασία του γύρατος. Μεγάλη. Γιατί ένας από τους κυριότερους, ένα από τα κυριότερα αίτια θανάτου στα γερασμένα ζώα, πάνω από την ηλικία των 10 ετών, ας πούμε, στους σκύλους, είναι οι νεοπλασίες. Έτσι, μεγάλο ποσοστό. Τα λέμε νεοπλασίες, για να καταλάβω. Ή καρκίνη. Καρκίνη. Mm-hmm. Στηρώνοντας τα ζώα μας σε μικρές ηλικίες, εκμηδενίζουμε, ανάλογα με την ηλικία, όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία γίνεται η στήρωση, εκμηδενίζουμε την πιθανότητα νεοπλασιών στο γεννητικό σύστημα, στους όρχες, στους μαστούς, που είναι από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στα κατοικίδια μας. Πότε συστήνεται λοιπόν εσείς κτηνιάτροι να στηρώνονται τα ζώα μας? Γιατί λεγόντουσαν διάφορα, ακούγονται διάφορα, κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι ίσως οι πιο παλιοί να λέγανε ότι πρέπει το ζώο να κάνει μια γέννα και μετά να στηρωθεί κτλ. Ποια είναι η σύγχρονη άποψη του θέματος, αντίληψη? Λέγαμε παλιά ότι έπρεπε να γίνει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον ένα σύστρος. Οι ιδιοκτήτες το παίρναν ότι έπρεπε να γίνει μια γέννα. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Προφανώς. Άλλο ένα σύστρος, έτσι που δείχνει ότι έχει αναπτυχθεί, ας πούμε, το γεννητικό σύστημα, και άλλο μια γέννα. Πάει ο πρώτος μύθος. Αλλά τώρα υπάρχουν καινούρια δεδομένα που λέει ακόμη και πριν τον πρώτο ίστρο, έτσι ώστε να εκμηδενίσουμε εντελώς τις πιθανότητες νεοπλασιών στο γεννητικό σύστημα, όπως είπαμε, και στους μαστούς των ζώων. Υπάρχει περίπτωση η στήρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη του ζώου? Εντάξει, υπάρχει κάποια περίπτωση, αλλά το μη χείρον βέλτιστο. Ειδικά σε προγράμματα, μαζικά προγράμματα στηρώσεων, δεν θα περιμένουμε. Είναι η προσωπική μου... Το ιδανικό, κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι? Ιδανικό τι, η ηλικία? Χρονικό σημείο επιλογής να στηρώσουμε το ζώο μας. Για σκύλο ή για γάτα? Για σκύλο και για γάτα, ας πούμε. Εντάξει, γάτα 4-5 μήνες, 6 ανάλογα αν είναι μεγαλός ή μικρός, μπορούμε να το κάνουμε. Και στα θηλυκά σκυλιά λίγο περισσότερο εκεί. Στα αρσενικά? Στα αρσενικά πάνω από τους 5-6 μήνες μπορούμε να το κάνουμε. Και φυσικά φτάνουμε στο σημείο που ο σκύλος μας, ας πούμε, έχει γεράσει πολύ, έτσι, μπορεί να ταλαιπωρείται. Ναι. Πότε, επειδή υπάρχει και το θέμα της ευθανασίας, ναι, που πολλοί δεν το αγγίζουν και ο καθένας φυσικά έχει την άποψή του πάνω σε αυτό και είναι σεβαστή. Πότε γίνεται η ευθανασία, κατά τη γνώμη σου, και ποιος αποφασίζει ότι πρέπει να ευθανατώσουμε το ζώο μας? Πρώτα θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να γίνεται ευθανασία. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνεται ευθανασία. Γιατί μερικοί διαφωνούν και θεωρούν ότι πρέπει ένα ζώο να το αφήνουμε μέχρι την τελευταία του πνοή να ζήσει. Εντάξει, αυτό είναι το ηθικό κομμάτι και η προσωπική άποψη του καθενός. Αν με ρωτάς εμένα, θα σου πω ότι γιατί να βλέπω το ζώο μου να ταλαιπωρείται. Αυτό ακριβώς. Τώρα η κτηνιατρική αντίληψη και η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει, όταν κρίνει ο κτηνίατρος ότι πλέον η ζωή,
η ποιότητα της ζωής του δεν είναι αυτή η κατάλληλη. Τόσο για το ζώο, όσο και για τον ιδιοκτήτη. Αλλά πάντα σε συνεννόηση κτηνιάτρου και ιδιοκτήτη. Έτσι, θα πρέπει να προηγηθεί η συνεννόηση του κτηνιάτρου με τον ιδιοκτήτη. Ωραία. Νίκο, πόσο χρόνο έχουμε ακόμα? Ένα λεπτάκι. Δείξε μας λίγο και τα πλάνα με τα δύο λαμπραντόρ, νομίζω, ή retriever, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, που έχουν μια διαφορά ηλικίας, έτσι να το σχολιάσουμε και λίγο αυτό κλείνοντας. Γιατί τα κουτάβια, retriever, το είπα, εντάξει, ευχαριστώ. Τα κουτάβια έχουν πάντα όρεξη για παιχνίδι, έτσι, αλλά είναι λογικό ότι όσο το σκυλάκι μεγαλώνει, εδώ προφανώς είναι δεξιά το πιο γυρασμένο, δεν έχει σημασία. Ότι αυτά είναι και τα πρώτα σημάδια που μπορούμε να δούμε, ας πούμε, στο σκύλο μας, από την όρεξη που δείχνει ναι. Για διάφορες δραστηριότητες. Έτσι, να εδώ πάει το νεαρό σκυλί με το παιχνίδι στο στόμα και το γέρικο σκυλί κοιμάται, δεν έχει καμία όρεξη για παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει όμως να πούμε ότι δεν πρέπει να ασκείται ο σκύλος, έτσι. Mm-hmm. Ή να μην δέχεται ερεθίσματα. Ναι. Δεν σταματάμε την καθημερινή του άσκηση. Γιατί είδα ένα άλλο βίντεο στο YouTube, έψαχνα έτσι για γερασμένα ζώα, γερασμένα, και είδα μια κυρία που τραβολογούσε με τη ουσία ένα σκυλάκι που φαινόταν ότι ήταν γέρικο. Βέβαια, υποθέτω όμως ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι ότι πρέπει να, αυτό που είπες εσύ. Ναι, πρέπει. Να μην αφήνουμε σε κατάκληση, ας πούμε, το ζώο. Να δέχεται ερεθίσματα. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί είναι και η συμβολή και η συμβουλή που μπορεί να δώσει ο κτηνίατρος, κατά πόσο μπορούμε να ασκήσουμε το ζώο μας. Και υπάρχουν και διαφορετικού είδους άσκηση, ας πούμε, διαφορετικών ειδών ασκήσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Ας πούμε, αν κάποιος σκύλος πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, το μπάνιο είναι η καλύτερη άσκηση. Mm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Που ήσουν μια μιλάω στον πληθυντικό, μια στον ελληνικό. Ναι. Ξέρεις, απεχθάνω με τον πληθυντικό, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, μπορεί τα χρόνια να περνάνε, αλλά μέχρι να περάσουν, ευχαριστηθείτε τη ζωή σας, ευχαριστηθείτε τη ζωή με τα κατοικίδια σας και να μην αμελείτε να επισκέπτεστε και να έχετε επαφή με τον κτηνίατρο. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.